Συντρόφισσες και σύντροφοι, με τη σημερινή εκδήλωση που διοργανώνει η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ υλοποιείται η κοινή θέληση και απέτηση χιλιάδων λαού Πελοποννησίων και όχι μόνο να τιμηθεί στη γενέτειρά του ο Νίκος Πλουμπίδης με ένα τρόπο αντάξιό του εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτινίας για την παραχώρηση του τόπου, του χώρου εδώ και την τοποθέτηση της πρωτομής του Νίκου Πλουμπίδη. Ευχαριστούμε το σπουδαίο γλύπτη με μάκαλο γυράτο που φιλοτέχνησε την πρωτομή, καθώς και τους αγαπημένους καλλιτέχνες Διονύση Τσακνή, Βιολέτα Ίκαρη, Κώστα Τριανταφυλίδη, που θα πάρουν μέρος στη συναυλία αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι που θα ακολουθήσει. Τιμάμε σήμερα το μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κόκκινο δάσκαλο, τον κομμουνιστή συνδικαλιστή, τον φυλακισμένο από το καθεστώς μεταξά, τον γραμματέα της κομματικής οργάνωσης Αθήνας, τον καθοδηγητή της όπλα την περίοδο της κατοχής, τον καθοδηγητή των παράνομων οργανώσεων του ΚΚΕ στην Αθήνα μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η προτομή του θα στέκει από σήμερα εδώ να θυμίζει κάθε μέρα στους συμπατριώτες του και σε όλους τους επισκέπτες αυτού του πανέμορφου τόπου την ηρωική αγωνιστική του διαδρομή, την ανιδιοτελή προσφορά του στην υπόθεση του λαού μας από ποιο πόστο του ανέθεσε το κόμμα. Θα θυμίζει την υπέρτατη ηθική που υπέδειξε μένοντας πιστός στις ιδέες και το κόμμα του, ακόμα και όταν αδικήθηκε κατάφορα από αυτό. Υπερασπιζόμενος την πολιτική του ΚΚΕ στην στημένη εκείνη δίκη, αρνούμενος να δώσει στον αντίπαλο την παραμικρή κουβέντα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ενάντια στο κόμμα σε εκείνες τις πολύ δύσκολες συνθήκες, φτάνοντας έτσι περίφανος, αλίγιστος μέχρι το εκτελεστικό απόσπασμα. Θα θυμίζει ότι τέτοια στόφα άνθρωποι, τέτοια αετοί σαν τον Πλουμπίδη, τον Μπελογιάννη, τον Ζαχαριάδη, τον Άρη Βελουχιώτη και δεκάδες χιλιάδες άλλους ακόμα επώνυμους και ανώνυμους, γεννιούνται από τη μήτρα του ΚΚΕ, και διαμορφώνονται μέσα στη φωτιά του αγώνα από τα ανώτερα ιδανικά της ταξικής πάλης για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 70 χρόνια από την 14η Αυγούστου του 1954, όταν στις 5 και 25 τα χαράματα, στην Αγία Μαρίνα, στο Δαφνί της Αττικής, στο Χαϊδάρι, ο Νίκος Πλουμπίδης έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσματος. Εξετελέσθηζει το κραυγάζον υπέρ του ΚΚΕ, αντιμετωπίζοντας με απόλυτον ψυχραιμίαν τα σφαίρα του αποσπάσματος, δεν εδέχθη ούτε να κοινωνήσει ούτε να του δέσουν τους οφθαλμούς του έγραψαν την επομένη μέρα οι εφημερίδες εκείνης της εποχής. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Η ζωή του Νίκου Πλουμπίδη ήταν μπολιασμένη με τους κοινωνικούς αγώνες της εποχής του, με την ιδιότητα του δασκάλου και την συμμετοχή του στο συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών με τον τόπο του με όλο το λαϊκό κόσμο όπου κι αν βρέθηκε. Ήταν μπολιασμένη με την κομμουνιστική ιδεολογία και στράτευση, με τον ηρωισμό της, τον οποίο και ο ίδιος εξέφρασε, με την πίστη στο αναγκαίο επόμενο βήμα για την ανθρώπινη πρόοδο, το σοσιαλισμό. Ο Νίκος Πλουμπίδης γεννήθηκε εδώ, στα Λαγκάδια Γορτινίας, στις 31 Δεκέμβρη του 1902 σε φτωχό αγροτικό περιβάλλον. Η αγάπη του για τη μόρφωση φάνηκε από νωρίς. Γυμνάσιο πήγε στη Δημητσάνα για να εκπληρωθεί ο πόθος της οικογένειας να γραμματίσουν ένα παιδί όπως γράφει ο ίδιος στην βιογραφική του έκθεση προς το κόμμα. Σπούδασε στο διδασκαλείο πύργου. Έγινε δάσκαλος και διορίστηκε στη Μιλέα Ελασσόνας. Στο διδασκαλείο πύργου άκουσε για πρώτη φορά από ένα συμφοιτητή του για την έννοια της εκμετάλλευσης. Γρήγορα αντιλήφθηκε την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και του δασκάλου στο πλαίσιο εκείνου του αστικού κράτους και ανέπτυξε μεγάλη συνδικαλιστική δράση. Συμμετείχε σε φοιτητικές απεργίες πρωτοστάτησε στην αριστερή παράταξη, τη συνδικαλιστική παράταξη του ΚΚΕ εκείνη την περίοδο στη Διδασκαλική Ομοσπονδία. Εκλέχτηκε μέλος στην Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας Δημοσίων Υπαλλήλων και αργότερα μέλος της Γραμματείας της Ενωτικής ΓΕΣΕ. Συνελήφθη αρκετές φορές, ξυλοκοπήθηκε, κατά την καταστολή διαδήλωσης απολύθηκε από λόγω της ιδεολογίας του και της δράσης του. Όταν διαγνώστηκε με φυματίωση το 1929 και ο γιατρός του είπε ότι μπορεί να πεθάνει και σε έξι μήνες, εκείνος απάντησε «Ας του ζήσω τότε όσο μπορώ πιο έντονα, πιο αγωνιστικά». <Και> Μέλος του ΚΚΕ έγινε το 1926. Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 30, στήριξε το κόμμα, τις οργανωτικές αρχές, το πρόγραμμά του, σε εκείνη τη μεγάλη διαπάλη εντός του και εκτός από αυτό με τροτσκιστικές και άλλες ομάδες. Από εκεί και έπειτα ανέλαβε διάφορα καθοδηγητικά καθήκοντα, ενώ συμμετείχε ως αντιπρόσωπος στο 7ο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς το 1935. Το διάστημα παραμονής του στη Μόσχα σπούδασε στο Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο Εργαζομένων της Ανατολής, τη γνωστή Κούτβ, που ήταν σχολή της Διεθνούς για την εκπαίδευση των στελεχών των κομμάτων μελών της. Στο έκτο συνέδριο του ΚΚΕ, το Δεκέμβρη του 1935, εκλέχτηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ακολούθησε η δικτατορία του Μεταξά και η πολιτικά αποπνικτική κατάσταση για το ΚΚΕ. Με βάση και την ήδη υπάρχουσα αντικομουνιστική νομοθεσία συνεχίστηκαν και ενισχύθηκαν οι συλλήψεις, οι φυλακίσεις, οι εξορίες, οι βασανισμοί. Ορισμένα καθοδηγητικά στελέχη υποχώρησαν και κάποια μάλιστα πρόδωσαν το κόμμα. Το καθεστώς τους χρησιμοποίησε για να κατασκευάσει τότε πλαστή κεντρική επιτροπή, την ονομαζόμενη προσωρινή διοίκηση και εξέδωσε και πλαστό ριζοσπάστη. Τα όργανα του κόμματος, η κεντρική επιτροπή, το πολιτικό γραφείο αποδεκατίστηκαν. Σε αυτές τις συνθήκες ο Νίκος Πλουμπίδης έμεινε ιδεολογικά και πολιτικά ακλόνητος. Του ανατέθηκε η καθοδήγηση διαφόρων οργανώσεων ανατιχώρα. Τον Μάη του 1938 εκλέχθηκε μέλος του πολιτικού γραφείου και καθοδηγούσε την οργάνωση Μακεδονίας και Θράκης. Ο, κόσμο μας, ο κόσμος μας υπήρχε, αλλά ήταν σκόρπιος. Τον μαζέψαμε, φτιάξαμε τοπική καθοδήγηση σε όλες τις περιφέρειες της Μακεδονίας Τράκης συνδεθήκαμε και αρχίσαμε κινητοποιήσεις, έγραψε. Ύστερα από ένα κύμα συλλήψεων το 1939, μεταξύ αυτών και αυτής του Νίκου Πλουμπίδη, συγκροτήθηκε από τα ασύλληπτα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής η ονομαζόμενη Παλιά Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Τα μέλη αυτά έπραξαν σωστά, υπεύθυνα, με κριτήριο την ανάγκη για την ύπαρξη καθοδηγητικού κέντρου του κόμματος. Η πρωτοβουλία τους ήταν επίσης αναγκαία για την αντιμετώπιση της πλαστής προσωρινής διοίκηση που είχε φτιάξει ο Μανιαδάκης και γενικά για την ίδια τη συνέχεια του κόμματος. Ο Νίκος Πλουμπίδης ανέλαβε την καθοδήγηση αυτής της παλιάς Κεντρικής Επιτροπής από την πτέρυγα κρατουμένων του νοσοκομείου Σωτηρία όπου είχε μεταφερθεί λόγω της ασθένειάς του. Συνέβαλε προφανώς και ο ίδιος στις πρώτες σωστές θέσεις της παλιάς Κεντρικής Επιτροπής για τον Ιταλοελληνικό πόλεμο στο πλαίσιο και των τότε θέσεων της Κομμουνιστικής Διεθνούς δηλαδή στο χαρακτηρισμό του ως συμπεριαλιστικού πολέμου και από τις δύο πλευρές στην ανάγκη στρατιωτικής ένοπλης εναντίωσης στο φασίστα εισβολέα και στο στόχο της ανατροπής της μεταξικής φασιστικής δικτατορίας. Ο Νίκος Πλουμπίδης κατήγγειλε τότε το πρώτο γράμμα του Νίκου Ζαχαριάδη για τον Ιταλοελληνικό πόλεμο ως πλαστό, παρότι εντόπισε σημεία τα οποία ήταν πράγματι ψεύτικα, όπως η απεύθυνση προς το μεταξά και όχι προς τον ελληνικό λαό. Το Φεβρουάριο του 1942 δραπέτευσε με οδηγία του κόμματος από τις φυλακές της Τρίπολης, όπου είχε μεταφερθεί, επανεντάχθηκε στο πολιτικό γραφείο και ανέλαβε την καθοδήγηση της κομματικής οργάνωσης Αθήνας στην ηρωική δράση της οποίας είχε καθοριστική συμβολή την περίοδο της ναζιστικής κατοχής συγκλονίζει η αφήγησή του για το πώς έδρασε όταν ενημερώθηκε ξημερώματα της 4ης Μάη Μάρτη 1943 για τα σχέδια των κατακτητών να προχωρήσουν σε πολιτική επιστράτευση του ελληνικού πληθυσμού προκειμένου να καλύψουν τις μεγάλες απώλειες που είχαν τότε στο ανατολικό μέτωπο από τον κόκκινο στρατό. Έπρεπε, γράφει, να προλάβουμε τον εχθρό προτού αναγγείλει την απόφασή του. Είπα να συγκληθεί αμέσω η Επιτροπή Πόλη τη ΣΚΟΑ και με συνδέσμου να ειδοποιηθούν τα στελέχη τη ΣΚΟΑ να είναι σε επιφυλακή. Έβλεπα ότι το ΚΚΕ έπρεπε να φανεί. Τι έπρεπε να κάνω. Σύνδεση με τη γραμματεία του Πολιτικού Γραφείου είχα μόνο στι 6 του μήνα. Άλλο τρόπο να συνδεθώ και να ληφθεί υπεύθυνα κομματική απόφαση δεν υπήρχε. Να παραμείνω αδρανής με τη δικαιολογία ότι δεν ήταν δική μου δουλειά να αποφασίσω, το θεωρούσα προδοσία και απέναντι του κόμματος και έναντι του λαού. Κατέληξα να αναλάβω τις ευθύνες. Έβλεπα καθαρά την επιτυχία και την νίκη, όχι συναισθηματικά, αλλά με τη μελέτη της κατάστασης και αποφάσισα να κατεβάσω στις 5 του Μάρτη του εργατοϊπαλληλικούς κλάδους της Αθήνας σε γενική πολιτική απεργία και όλο το λαό της Αθήνας σε παλαϊκή διαδήλωση με σύνθημα «Κάτω η πολιτική επιστράτευση, ψωμί, δουλειά, ελευθερίες». Από το μεσημέρι της 4 του Μάρτη, δεκάδες χιλιάδες λαϊκοί αγωνιστές βρίσκονταν σε πυρετό δικίνηση. Τα τυπογραφεία και οι πολύγραφοι δούλευαν αδιάκοπα. Πλακάτ, σημαίε, συνθήματα ετοιμάστηκαν. Τα σχέδια πορείας του κάθε κλάδου καταστρώθηκαν. Χιλιάδες προκηρύξεις και τρίκ μοιράστηκαν. Τα χωνιά τότε εφευρέθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή. Ξημέρωσε η Τετάρτη 5 του Μάρτη του 1943. Όλη η κίνηση, όλες οι υπηρεσίες σταματημένες. Η γενική απεργία ήταν πραγματικά καθολική. Όλα νεκρώθηκαν. Και τότε άρχισε να ξεχύνεται στο κέντρο της Αθήνας ο λαϊκός χήμαρος των συνοικιών. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε μια τόσο μεγάλη σε όγκο και μαχητικότητα παλαϊκή διαδήλωση. Το παλαϊκό ξεσύκωμα ήταν τέτοιο που οι κατακτητές αναγκάστηκαν να ανακαλέσουν την απόφασή τους και να δηλώσουν ότι δεν τίθεται ζήτημα πολιτικής επιστράτευσης για την Ελλάδα. Η 5η του Μάρτη 43 δεν έσωσε μόνο τα Ελληνόπουλα από τα γερμανικά κάτεργα, αλλά συνετέλεσε και στην πορεία και την εξέλιξη του πολέμου και έδειξε το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν οι λαοί για να επιβάλλουν τη θέλησή τους. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Έτσι κατέληγε ο Νίκος Πλουμπίδης. Αυτός ήταν ο ηρωισμός του. Αυτός ήταν ο ηρωισμός του λαού μας. Αυτή ήταν η τεράστια συμβολή του ΚΚΕ και των στελεχών του όπως ο Νίκος Πλουμπίδης στη σωτηρία και στη νίκη κατά τον ναζί των φασιστών κατακτητών. Σπουδαίο κεφάλαιο βέβαια στη δράση του Νίκου Πλουμπίδη ήταν η καθοδήγηση της Οργάνωσης Προστασίας Λαϊκού Αγωνιστή, η Όπλα, που συγκροτήθηκε το 1943 προκειμένου να περιφρουρήσει αγωνιστές από τα χτυπήματα των αρχών κατοχής, των ταγμάτων ασφαλείας και άλλων ένοπλων οργανώσεων εναντίον του ΕΑΜ και του ΚΚΕ χτυπήματα που κλιμακώθηκαν σε συνθήκες που η επικείμενη ήττα του φασιστικού άξονα και η γιγάντωση της δράσης του ΕΑΜ και του ΚΚΕ έθεσαν υπό και την μεταπολεμική καπιταλιστική εξουσία. Στη διάρκεια της απελευθέρωσης των Δεκεμβριανών και μετά τη βάρκιζα ο Νίκος Πλουμπίδης έδρασε σε συμφωνία με τη γραμμή του ΚΚΕ η οποία ωστόσο περιείχε και σοβαρές αντιφάσεις και λάθη. Κυρίως δεν συνέδεε η πολιτική γραμμή τότε του ΚΚΕ τον εθνικό απελευθερητικό αγώνα με την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας μετά στην Ελλάδα και έκανε απαράδεκτες συμφωνίες με αστικές δυνάμεις χωρίς να εκτιμώνται αντικειμενικά οι πραγματικές δυνάμεις, ο πραγματικός συσχετισμός δύναμης. Κατά τον τρίχρονο αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, την κορύφωση αυτής της ταξικής πάλης στην Ελλάδα, σε συνθήκες νομοθετικής απαγόρευσης του ΚΚΕ, πονγκρόμ διώξεων και ασφυκτικού κλειού για τους αγωνιστές, τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστηρες, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, ο Νίκος Πλουμπίδης επομίζεται ένα από τα πιο κρίσιμα και δύσκολα καθήκοντα. Την καθοδήγηση, μαζί με το στέριο Αναστασιάδη, των παράνομων οργανώσεων του ΚΚΕ στην Αθήνα. Δουλεύει για το στόχο αυτό ακατάπαυστα. Και σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον βρίσκει χώρο όμως το ανθρώπινο στοιχείο. Το 1946 ο Νίκος Πλουμπίδης παντρεύεται την Ιουλία Παπαχρίστου η οποία θα έχει τη δική της ξεχωριστή πορεία στο πλάι του και το 1948 γεννιέται ο γιος του Δημήτρης. Μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και τη σύλληψη και εκτέλεση του Στέργιου Αναστασιάδη, ο Νίκος Πλουμπίδης έμεινε μόνος του στην καθοδήγηση των παράνομων οργανώσεων στην Αθήνα. Συντρόφισες και σύντροφοι, εκείνα τα τελευταία δυόμιση χρόνια της ζωής του Νίκου Πλουμπίδη σημαδεύτηκαν κυρίως από την μεγάλη προσπάθειά του να σώσει, όπως πίστευε, τη ζωή του Νίκου Μπελογιάννη καθώς και από την άδικη αντιμετώπιση του μετά από την ηγεσία του κόμματος αλλά και την υποδειγματική και αταλάντευτη στάση του μέχρι το τέλος. Όταν ο Νίκος Μπελογιάννης καταδικάστηκε σε θάνατο ο Νίκος Πλουμπίδης έχοντας την αβάσιμη, όπως αποδείχτηκε άλλωστε, ελπίδα ότι θα τον έσωζε από την εκτέλεση, έστειλε στις 12 Μαρτίου 1952 επιστολή στις αρχές του ελληνικού αστικού κράτους, στην οποία αναλάμβανε ο ίδιος την ευθύνη για τον παράνομο μηχανισμό του ΚΚΕ και δεσμευόταν να παραδοθεί αν μετατρεπόταν η θανατική καταδίκη του Νίκου Μπελογιάννη. Το πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ με γενικό γραμματέα τότε τον Νίκο Ζαχαριάδη κατήγγειλε την επιστολή αυτή ως πλαστή και έμεσα καταδίκασε την ενέργεια πλουμπίδη. Μετά την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη, το πολιτικό γραφείο του ΚΚΕ εξέδωσε απόφαση με την οποία ανάμεσα σε άλλα διέγραφε τον Νίκο Πλουμπίδη από μέλος του ΚΚΕ και τον κατήγγειλε μάλιστα ως χαφιέ προβοκράτορα και προδότη. Ο Νίκος Πλουμπίδης, απομονωμένος από το κόμμα, συνελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 1952 σε σπίτι που κρυβόταν στον Κολονό και παραπέμφθηκε στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών με την κατηγορία της κατασκοπίας. Σε όλη τη διαδικασία κατέριψε το κατηγορητήριο και κατήγγειλε τη σκηνοθετημένη δίκη. Είπε στην απολογία του «Επειδή δεν μπορούν να σταματήσουν την ανάπτυξη του ΚΚΕ πάνε να βρουν στοιχεία για να το μειώσουν στα μάτια του λαού να το συκοφαντήσουν. Οι κομμουνιστές δεν είναι κατάσκοποι γιατί οι κατάσκοποι αγοράζονται και πολλούνται. Οι κομμουνιστές ενώ μπορούν με μια δήλωσή τους να σωθούν δεν προδίδουν την ιδεολογία τους» η στάση του Πλουμπίδη απέναντι στην άδικη κατηγορία του κόμματός του και απέναντι στην προσπάθεια του αστικού κράτους να τον στρέψει ενάντια στο κόμμα του, υπήρξε ηρωική και μεγαλειώδης, διαχρονικό και αιώνιο παράδειγμα ανώτερης ηθικής, κομμουνιστικής ηθικής και αγωνιστικής στάσης. Είπε επίσης ο Νίκος Φλουμπίδης στη δίκη «Σήμερα κύριοι δεν δικάζεται άτομα, δικάζεται το κουκουέ και επ' αυτού δηλώνω παρόλο ότι σήμερα όχι μόνο δεν έχω την τιμή να εκπροσωπώ το κόμμα μου αλλά έχω και πολεμική εναντίον μου ότι αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες για την πολιτική του κόμματός μου και περήφανα απάντησε στον Επίτροπο, ο οποίος επίμονα του υπενθύμιζε την κομματική καταδίκη του. «Τιμή μου είναι η τιμή του κόμματός μου». Ο Νίκος Κλουμπίδης καταδικάστηκε δύο φορές σε θάνατο και μαζί του καταδικάστηκε ερήμην τότε σε θάνατο και η ηγεσία του Κουκουέ. Κουβάλισε το σταυρό του μαρτυρίου του μέχρι τέλος περίφανος στιτός. Μαζί με τον Νίκο Πλουμπίδη, το δικό του σταυρό του μαρτυρίου, κουβάλησε και ολόκληρη η οικογένειά του. Η σύζυγό του, η συντρόφισσα Ιουλία, ο γιος του Δημήτρης, όλοι οι συγγενείς τους. Αγαπητές φίλες και φίλοι, η απόφαση του πολιτικού γραφείου για τον Νίκο Πλουμπίδη ήταν εντελώς εσφαλμένη, ανυπόστατη και άδικη. Οπωσδήποτε βέβαια ταυτόχρονα έχουμε υπόψη μας και το συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή η άδικη απόφαση πάρθηκε. Ο ταξικός αντίπαλος προκειμένου να καθυποτάξει την πρωτοπόρα δράση χρησιμοποιούσε όλα τα μέσα και τους μηχανισμούς μεταξύ των οποίων ακόμα και τη διείσδυση σε κρίκους της οργανωτικής δομής του ΚΚΕ. Σε αυτό το κλίμα είχε ενταθεί στις γραμμές του ΚΚΕ τότε η χαφιεδοφοβία με ορισμένα στελέχη του κόμματος να ζητούν έλεγχο του Πλουμπίδη και να τον υποδεικνύουν έως και πράκτορα του ταξικού εχθρού. Το κλίμα της χαφιεδοφοβίας ενίσχυε και η ασφάλεια, η οποία διέδιδε προβοκατόρικες φήμες σε βάρος τελεχών του κόμματος. Άλλωστε, στις αρχές της δεκαετίας του 50 βρισκόταν σε εξέλιξη η επιδίωξη του κράτους για διάλυση του ΚΚΕ, παράλληλα με την επιδίωξη του οπορτουνισμού και εντός του ΚΚΕ, και στα πλαίσια της ΕΔΑ τότε για μετάλλαξη του κόμματος σε σοσιαλδημοκρατική κατεύθυνση. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες βάριναν ορισμένες λανθασμένες και πολιτικές ενέργειες του ίδιου του Νίκου Πλουμπίδη, κατά παράβαση τότε οδηγιών του πολιτικού γραφείου, όπως κατά τις διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων της Δημοκρατικής Παράταξης εν των εκλογών του 1950 ενέργειες όμως που δεν ήταν ανεξάρτητες από τη συνολική πολιτική γραμμή του κόμματος τότε. Στη λαθεμένη εκτίμηση του κόμματος για τον Νίκο Πλουμπίδη έπαιξε οπωσδήποτε ρόλο και η επιστολή του για τον Πελογιάννη η οποία αποτελούσε παραβίαση όχι μόνο του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού αλλά και των κανόνων συνωμοτικότητα για την φάση εκείνη. Αντικαταστατικός την ίδια στιγμή ήταν και ο τρόπος αντιμετώπισης του Νίκου Πλουμπίδη από την τότε ηγεσία του ΚΚΕ. Δεν κλήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή, παρότι μέλος της, για να συζητηθούν εκεί ενώπιόν του ή εις βάρος του κατηγορίες. Κρίθηκε και καταδικάστηκε χωρίς δυνατότητα απολογίας. Συνολικά, οπωσδήποτε εκείνη την περίοδο μέσα σε βαθιά παρανομία με το μεγαλύτερο μέρος της ηγεσία να βρίσκεται στο εξωτερικό δυσκολευόταν και η εσωκομματική λειτουργία και η σε βάθος συζήτηση όλων των προγραμματικών ζητημάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οπορτουνιστικές παλινοδίες ή ακόμα και κάποιες άστοχες ενέργειες να θεωρούνται λανθασμένα πράξεις συνεργασίας με τον ταξικό εχθρό. Σε επιστολή του και σε αναφορές του, ο Νίκος Πλουμπίδης εξέφραζε την πίστη του ότι το κόμμα θα άρει την σε βάρος του κατάφορη αδικία. Μια μέρα το κόμμα θα με αποκαταστήσει, είχε πει, γιατί θα πληροφορηθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Θα παραδεχτεί το σφάλμα του, το ΚΚΕ παραδέχεται τα σφάλματά του, οι πληροφορίες για μένα πάνω στις οποίες στηρίχτηκε το κόμμα ήταν σφαλμένες και υποβολιμίες. Πράγματι, η ένατη ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ το 1958 αποκατάστησε τον Νίκο Πλομπίδη. Επίσης, το 8ο Συνέδριο του Κόμματος το 1961 μνημονεύοντας τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που εκτελέστηκαν, δολοφονήθηκαν, σκοτώθηκαν στα μέτωπα ή πέθαναν, μνημόνευσε ανάμεσά τους και τον Νίκο Πλουμπίδη. Έκτοτε, το ΚΚΕ μνημονεύει πάντα τον Νίκο Πλουμπίδη ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ που εκτελέστηκε από τον ταξικό αντίπαλο. Το όνομά του συγκαταλέγεται μαζί με τα υπόλοιπα εκτελεσμένα και δολοφονημένα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που σήμερα βρίσκεται στην είσοδο των γραφείων της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος στα γραφεία μας τον Περισσό. Τέτοια πράξη αναγνώρισης και τιμής αποτελεί και η σημερινή μας εκδήλωση όπως και δεκάδες άλλες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και θα πραγματοποιηθούν και στο μέλλον. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η στάση του Νίκου Πλουμπίδη είναι ο ηθικός θρίαμβος των κομμουνιστών, των αρχών μας, της ιδεολογίας μας, αλλά και η απόδειξη ότι τα λόγια μας συμβαδίζουν με τα έργα μας. Υπογραμμίζει ότι οι κομμουνιστές δεν λυπούνται τις θυσίες, αλλά ακόμα και την υπέρτατη αν χρειαστεί, αν απαιτηθεί, γιατί είναι ελεύθεροι και τη συνείδησή τους, την ιδεολογία τους, δεν την έχουν για εμπόρευμα, δεν την πουλούν στην αγορά, δεν την αλλάζουν με το χρήμα, ούτε με την απειλή και το φόβο μπροστά στο δίθεν αδύνατο. Μιλούν ανοιχτά και καθαρά και για τα λάθη τους, για τις αδυναμίες τους, τις παραλήψεις τους, όταν αυτές υπάρχουν, κάνουν ειλικρινά και γνήσια την αυτοκριτική τους, την κριτική τους, τα διορθώνουν, διδάσκονται από αυτά, διαπαιδαγωγούν σωστά τις νέες γενιές κομμουνιστών, στέλνουν μήνυμα και γίνονται υπόδειγμα για όλους και για όλες. Η μέρα με τη νύχτα δηλαδή, με τα φαινόμενα, εκφυλισμού και σαπίλας που βλέπουμε και αυτή την περίοδο σήμερα να συμβαίνουν στα διάφορα αστικά κόμματα, φιλελεύθερα και σοσιαλδημοκρατικά, με τις μάχες για την καρέκλα και τις εκατέρωθεν κατηγορίες για σχέσεις με συμφέροντα, για χρηματισμό κλπ. Ακόμα και με τις ειδήσει που έρχονται τελευταία από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τους λεγόμενους δωρητές εκατομμυρίων δολαρίων, το ίδιο το κεφάλαιο δηλαδή για τις εκλογές τους, να αποφασίζουν απροκάλυπτα όλοι αυτοί για την τύχη του ενός ή του άλλου πολιτικού τους εκπροσώπου. Η συνολική πορεία του Νίκου Πλουμπίδη, ενταγμένη στη συνολική ηρωική πορεία του κόμματός μας, στα 106 αυτά χρόνια ζωής του και ιδιαίτερα εκείνες τις κρίσιμες και πάρα πολύ σκληρές δεκαετίες. Μας αφήνουν πολύτιμα διδάγματα για το σήμερα. Ένα από αυτά είναι η ανάγκη να τηρούνται απαρέγκλιτα οι αρχές λειτουργίας του κόμματος. Ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός στην ουσία του και σε όλες τις πτυχές του και όχι επιλεκτικά. Επίσης η συλλογικότητα στις αποφάσεις του κόμματος, τόσο κατά το στάδιο της διαμόρφωσής τους, όσο και κατά το στάδιο της υλοποίησής τους. Η ενημέρωση από πάνω μέχρι κάτω και αντίστροφα πρέπει να εξασφαλίζονται ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της ταξικής πάλης. Οπωσδήποτε πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι αυταπόδεικτη η ανάγκη το κόμμα να επαγρυπνεί να παίρνει όσο γίνεται περισσότερα μέτρα περιφρούρησής του από προσπάθειες διείσδυσης του ταξικού αντιπάλου. Πόσο μάλλον όταν βλέπουμε σήμερα όλους αυτούς τους πολυπλόκαμους μηχανισμούς παρακολούθησης του κράτους, των υπεριαλιστικών οργανισμών που σε τελική ανάλυση έχουν στόχο τον ίδιο το λαό, την νεολαία, το κίνημά τους, τις επαναστατικές ιδέες φτάνουν στο σημείο να διεισδύουν ακόμα και στα ίδια τα αστικά κόμματα, σε υπουργικά γραφεία, στα επιτελεία του στρατού, για να έχουν άμεση γνώση κάθε ενέργειας, κάθε κρίκου, κάθε προσώπου. Είναι όμως άλλο αυτό το καθήκον και άλλο το να ταυτίζεται η κάθε λανθασμένη, για παράδειγμα, άποψη ή κάθε απερισκεψία, αν θέλετε, ακόμα και η ιδεολογική ή πολιτική παρέκκληση με προδοσία στον ταξικό εχθρό. Μια τέτοια αντιμετώπιση, εκτός του ότι μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες αδικίες, συσκοτίζει τις πολιτικές αιτίες ενός λάθους και δεν επιτρέπει την έγκαιρη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ή και τη διόρθωσή του. Έχουμε εξαντλητικά συζητήσει τέτοιες και άλλες πλευρές ως κόμμα πλέον και έχουμε βγάλει ουσιαστικά συμπεράσματα. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι είμαστε πολύ περήφανοι γιατί είμαστε το μόνο κόμμα που τα λάθη του τα παραδέχεται ανοιχτά, ντόμπρα και σταράτα. Είναι μια αυτοκριτική, πραγματικά επαναστατική που δεν την απευθύνουμε ούτε στην άρχουσα τάξη, ούτε στους κάθε είδους λιποτάκτες της, κα... της ταξικής πάλης. Την αυτοκριτική του το ΚΚΕ, τη συζήτηση για τα λάθη του, τις ανεπάρκειές του, την απευθύνει σε όλη την εργατική τάξη, σε όλο τον ελληνικό λαό, την ασκεί εχμηρά, φαρετά, γιατί θέλει στις σύγχρονες συνθήκες να γίνει πιο ικανό στον αγώνα ενάντια σε αυτό το σάπιο σύστημα του καπιταλισμού. Σήμερα που το ίδιο αυτό διεφθαρμένο σύστημα χλεβάζει την συλλογικότητα, την ανιδιοτέλεια, την εντιμότητα και αποθεώνει τον ατομικό δρόμο, τον ανταγωνισμό με μόνο στόχο τον πλουτισμό. Σήμερα που μεγάλες αξίες και ιδανικά θεωρούνται ουτοπία, ρομαντισμός μέχρι και παροχημένα που χαρακτηρίζονται ως οπισθοδρόμηση και πλασάρεται για πρόοδος ο ανορθολογισμός, ο μεσιανισμός και η πιο βαθιά αντίδραση. Η ζωή και ο θάνατος του Νίκου Πλουμπίδη έχουν πολλά να διδάξουν και να προσφέρουν σε όλους μας και ειδικά στους νεότερους. Ειδικά σήμερα που στη χώρα μας μπλέκεται, η χώρα μας μπλέκεται όλο και περισσότερο σε αυτό το κουβάρι, σε αυτούς τους πολέμους των υπεριαλιστών, που οι στρατιωτικές πολεμικές δαπάνες σπάνε κάθε ρεκόρ, που τα σύννεφα μιας νέας οικονομικής κρίσης είναι πρώτον πυλών διεθνώς και το σύστημα εντείνει την κρατική καταστολή με όλους τους τρόπους απέναντι στο λαό και την νεολαία. Έχουμε πάρα πολλούς λόγους λοιπόν να κοιτάξουμε στις σελίδες της ιστορίας του κόμματος και του λαού μας. Να διδαχθούμε από όλη αυτή την πείρα, θετική και αρνητική, τον απέραντο ηρωισμό που αναβλύζουν να δούμε ότι ο οργανωμένος λαός με το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή μπορεί να τα βάλει με εχθρούς που φαντάζουν ανίκητη σήμερα και να μεγαλουργήσει. Κοιτάζουμε όμως πίσω μόνο για να πάμε αποφασιστικά μπροστά, για να στερεώσουμε και να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο τα βήματα που έχουν γίνει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που δυναμώνει και αποτυπώνεται και στους τελευταίους αγώνες και στις αρχαιρεσίες του κινήματος και στις εκλογικές αναμετρήσεις. Είμαστε σίγουροι για παράδειγμα ότι θα ήταν πολύ χαρούμενο σήμερα ο σύντροφός μας ο Νίκος ο Πλουμπίδης αν έβλεπε τους σημερινούς συνεχιστές του, τους δασκάλους που συμμετέχουν στην παράταξη του ΚΚΕ στην Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, στην οποία συμμετείχε για εκείνους, και να κατακτούν την εμπιστοσύνη των συναδέρφων τους, να κατακτούν την πρώτη θέση για πρώτη φορά στην ιστορία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα ακλόνητη, με πίστη στο όμορφο μέλλον της ανθρωπότητας για το οποίο πάλεψαν, θυσιάστηκαν όλοι αυτοί οι ήρωες του ΚΚΕ και του λαού μας. Μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπου οι εργαζόμενοι θα έχουν πραγματικά την εξουσία και η χώρα μας αποδεσμευμένη από δολοφονικές συμπεριαλιστικές συμμαχίες θα προοδεύει προς όφελος του λαού της ο αγώνας για αυτό το μέλλον είναι η καλύτερη τιμή στη μνήμη τους. Το μέλλον μας λοιπόν δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός. Γεια σας, προχωράμε μπροστά δυνατά. Τιμή και δόξα στους αθάνατους νεκρούς μας. Τιμή και δόξα στον Νίκο Πλουπίδη.